Να συνεχίσουμε τα τηλεοπτικά μας και συναντήσαμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία επέστρεψε από το Μιλάνο. Είχε πάει για το About You. Ναι. Πάει για το About You. Πολύ ωραίες φωτογραφίες ανεβάζανε. Ναι. Mm-hmm. Τι ρωτάμε. Τι ρωτάμε για τα πάντα. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο Love Island, αλλά όχι μόνο. Θέλετε να δούμε τι μας είπε χθες τη Μυρτώ Τζόκου, γιατί νομίζω ότι αυτά που λέει θα συζητηθούν. Για πάμε να τη δούμε. Φοράει και τη μάσκα, ορίστε, παρακαλώ. Γεια σας, τι κάνετε. Πώς τα περάσατε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ, όλα καλά. Για δουλειά είχατε πάει. Για δουλειά είχα πάει, ναι. Θα αναλάβετε το Love Island. Να πάρω το αμάξι μου να φύγω, γιατί έχω πάρα πολλές ώρες καθυστέρηση και νησάζω. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Θα αναλάβετε. Σας αγαπώ, γιατί είστε δική μου. Θα πάρω το αμάξι μου, αυτό θα αναλάβω προς το παρόν. Γεια σας. Η Ηλιάνα είναι κάτι σαν ένα πιόνι που το βάζουν από ένα παιχνίδι στο άλλο. Δηλαδή, μήπως πρέπει να ανοίξει ένα καζίνο. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε ότι είσαι πιόνι και ότι πας από εκπομπή σε εκπομπή και ότι καλύτερα να ανοίξει καζίνο. Εσένα όλο αυτό πώς σου φάνηκε? Εγώ νομίζω ότι ο Λάκης Γαβαλάς είναι τόσο στάιλις που θα ασχολιόταν μόνο με ένα πιόνι. Τη Βασίλισσα. Τον ευχαριστώ, είναι πολύ γλυκός. Δέχεσαι τόσα σχόλια και τόση επίθεση χωρίς να έχεις κάνει κάτι. Πάω για ύπνο, σας ζητώ χίλια συγγνώμη, με πτώμα. Δεν με πειράζουν καθόλου, δεν με πειράζει τίποτα. Θέλω απλά να πάω στο αμάξι μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε στο Sky. Θα με δείτε στο αμάξι μου. Καλό βράδυ, καρδιά μου. Ευχαριστώ.